Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μετά την ενίσχυση των ρωσικών στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο, το οποίο απέφερε κάποια ωφέλη για την Ρωσία, υπήρξε μια αντεπίθεση η οποία ήταν προϊόν της ενίσχυσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τη Δύση. Όλους αυτούς τους μήνες, αν θέλετε, υπήρξε μια σοβαρή στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας σε βαρύ οπλισμό από τη Δύση και εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, ούτως ώστε να βλέπουμε σήμερα τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε, τα οποία ισοδυναμούν με μια απόθυση, αν θέλετε, των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό είναι στα πλαίσια μιας αναμέτρησης η οποία πλέον έχει γίνει ένας πόλεμος φθοράς. Δηλαδή θα δούμε εκατέρωθεν υποχωρήσεις και προελάσεις μέσα στα πλαίσια ενός πολέμου φθοράς. Θα ενισχύονται οι δυνάμεις εκατέρωθεν και θα υπάρξει αυτό το οποίο νομίζω ότι πολλοί εξ ημών είχαμε προβλέψει πριν από το καλοκαίρι. Θα υπάρξει ένα τελματωμένο μέτωπο το οποίο θα διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, όσο περνάει, περνάει ο χρόνος, είναι προφανές ότι με το κόστος και την κόπωση θα δούμε να αναπτύσσεται ένα γόνιμο έδαφος για κάποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες, γιατί και οι δύο πλευρές στην αρχική περίοδο ακολούθησαν μια στάση η οποία ήταν μάλλον μαξιμαλιστική. Όσο περνάει όμως ο χρόνος και οι απώλειες αυξάνονται κατέρωθεν και το κόστος του πολέμου και το τίμημα του πολέμου είναι βαρύτατο και για τις δύο πλευρές, νομίζω ότι θα υπάρξουν φωνές για να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκεί όμως θα αρχίσουν τα δύσκολα. Και το λέω αυτό γιατί και προφανώς οι Ουκρανοί πλέον και με τις επιτυχίες τις οποίες σιγά σιγά καταγάγουν στο πεδίο των επιχειρήσεων δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν ή να συμβιβαστούν. Αλλά και οι Ρώσοι είναι δύσκολο να αποχωρήσουν ουσιαστικά ιτημένοι. Επομένως, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια διπλωματική επίλυση σε αυτού του πολέμου η οποία να είναι ένας έντιμος συμβασμός που θα αφήσει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα δούμε αρκετό χρονικό διάστημα την συνέχιση των εχθροπραξιών πριν να δούμε ένα παράθυρο, αν θέλετε, ειρήνευσης. Το χάσμα που είχε ανοίξει ανάμεσα στη Ρωσία, τον Πούτιν και στη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο τους Αμερικανούς, πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου υπάρχει περίπτωση να μικρύνει, να κλείσει και προφανώς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κοιτάξτε, και εδώ βλέπουμε μια τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές, ένα brinksmanship όπως το αποκαλούμε στη διπλωματία, γιατί και ο Πούτιν θεωρεί ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για την Ευρώπη, κυρίως καθώς η Ευρώπη είναι εξερτημένη ενεργειακά από τη Ρωσία και έτσι έχει τη δυνατότητα ο Πούτιν, ανοιγοκλίνοντας τις βαλβίδες του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, να φέρνει σε δύσκολη θέση τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτό είναι μια πλευρά, η ρωσική πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Ευρώπη, βλέποντας και τις επιτυχίες του Ουκρανικού στρατού και ιδίως η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, μπορεί να θεωρεί ότι είναι σε θέση να ξεπεράσει τον δύσκολο χειμώνα και πράγματι το ουκρανικό μέτωπο να είναι ένα μέτωπο που θα σταματήσει ο ρωσικός αναθεωρητισμός. Γιατί δεν το κρύβουν πια πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ότι ο πραγματικός φόβος των Ευρωπαίων ήταν ότι η Ουκρανία θα ήταν μόνο η αρχή του ρωσικού αναθεωρητισμού. Συνεπώς υπήρχε ένα έντονο συμφέρον από την ευρωπαϊκή πλευρά να σταματήσει η Ρωσία στην Ουκρανία. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις επιτυχίες και πόσο μάλλον αν συνεχιστούν αυτές οι επιτυχίες στο επικρασιακό επίπεδο από ουκρανικής πλευράς και οι Ευρωπαίοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι τουλάχιστον προς ώρας να μπουν σε ένα παιχνίδι συμβασμού. Είναι ένα παιχνίδι, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές
ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Εδώ βρισκόμαστε. Νομίζω ότι πριν από 3-4 μήνες χάθηκε μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ειρηνικής επίλυσης όλης αυτής της, αυτού του πολέμου. Τώρα νομίζω ότι είναι και έχει σκληρήνει στάση και των δύο πλευρών και νομίζω ότι θα συνεχίσει. Θα δούμε δυστυχώς να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες για λίγους μήνες, τουλάχιστον ακόμη, πριν δούμε και τις δύο πλευρές να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και μιλώ φυσικά για την Ευρώπη και την Ρωσία. Ή την Δύση, αν θέλετε, συνολικά και την Ρωσία. Αν πούμε θεωρητικά ότι τέλειωνε αύριο ο πόλεμος, πώς κρίνεται ο Ερντογάν, θα ήταν κερδισμένος ή χαμένος από αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν παίζει ένα συνολικότερο παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πόλεμο. Νομίζω ότι η τουρκική πλευρά έχει κάνει, στηρίζεται στον αξιωματικό συλλογισμό ότι οι ισορροπίες ισχύως στο διεθνές σύστημα έχουν αλλάξει από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά. Ότι από εκεί αρχίζει σιγά σιγά η κάμψη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης. Και μετά φυσικά ότι οδηγούμεθα σε ένα πολυκεντρικό σύστημα και άρα η Τουρκία δεν χρειάζεται να είναι εξερτημένη στο δυτικό άρμα, μπορεί να κορφολογεί και στις άλλες μεγάλες δυνάμεις για να προωθεί τα συμφέροντά της και έτσι αναπτύσσει μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική, ουσιαστικά συνομιλώντας άλλοτε με τη Ρωσία, άλλοτε με τη Δύση, άλλοτε με την Κίνα, άλλοτε με το Ιράν και προσπαθώντας, αν θέλετε, να εκδιπλώσει μια νεοοθωμανική πολιτική. Συνεπώς το παιχνίδι της Τουρκίας είναι συνολικότερο. Τώρα, στην περίπτωση του Ουκρανικού δεν χωράει αμφιβολία ότι προσπαθεί η Τουρκία να παίξει ξανά το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, να είναι δηλαδή και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ και να αποκομίσει ωφέλη και από τη Δύση και από τη Ρωσία. Ουσιαστικά ζυγίζοντας τα πράγματα και αναμένοντας να τοποθετηθεί ανάλογα με το που θα γύρει η πλάστιγγα. Για μας όμως η ουσία του πράγματος είναι ότι η Τουρκία πλέον θεωρεί ότι σε αυτό το νέο πολυκεντρικό διεθνές σύστημα είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων και με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να ανοίξει ένα δρόμο, αν θέλετε, με την εξωτερική της πολιτική, η οποία βασίζεται στην απειλή χρήσης βίας και όχι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι που δημιουργεί και την ένταση η οποία βγαίνει όχι μόνο προς το Συριακό, όχι μόνο, αν θέλετε, προς την Ανατολική της Εσχατία, αλλά βγαίνει και κυρίως προς εμάς, δηλαδή προς το Αιγαίο. Και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή από πλευρά μας. Το Συριακό λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα και στο μυαλό του Ερντογάν? Νομίζω δεν είναι το Συριακό μόνο. Είναι και το Συριακό, αλλά η Τουρκία ουσιαστικά θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Θεωρεί ότι είναι ένας γεωπολιτικός μετεσές, βρίσκεται σε μια θέση δηλαδή που αγγίζει τρία μεγάλα περιφερειακά υποσυστήματα, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, την Ανατολή και τη Μεσόγειο και συνεπώς είναι τοποθετημένη σε μια γεωπολιτική θέση που της επιτρέπει και της δίνει τη δυνατότητα για ένα μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που έπαιζε στο πολύ περιορισμένο επίπεδο του διπολικού συστήματος του ψυχρού πολέμου. Τώρα το παιχνίδι έχει ανοίξει, όπως λένε οι Τούρκοι, συνεπώς μια μεγάλη δύναμη όπως αισθάνονται ότι είναι, μπορεί να αναπτύξει μια πολύ περισσότερους και μαξιμαλιστικούς στόχους και να παίξει ένα πολύ ευρύτερο παιχνίδι στην περιοχή της. Και αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά αυτό που αφορά εμάς είναι όλη αυτή η ρητορική περί γαλάζιων πατρίτων, περί εξόδου δηλαδή προς το Αιγαίο, προς τη Μεσόγειο, με απειλή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και εκεί φυσικά ερχόμαστε σε σύγκρουση, καθώς η Τουρκία πλέον απειλεί ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά τη δική μας αποτρεπτική αξιοπιστία και την αποτρεπτική ισχύ. Το είπατε και λίγο πριν, ναι, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή από εμάς. Τι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, ένα θερμό επεισόδιο, περαιτέρω εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, κάνουμε κάτι λάθος μέχρι τώρα? Όχι. Νομίζω ότι στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας η απάντηση είναι ότι πρέπει να τα αναμένουμε όλα.
Δηλαδή η Τουρκία μετέρχεται όλων των μέσων, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, το οπλοποιεί θα έλεγα καλύτερα, για να φέρει αναταραχή στον Εύρο, στα νησιά και να αποσταθεροποιήσει την ελληνική πολιτεία. Απειλεί να χρησιμοποιήσει βία κάθε ημέρα και με διαστόματος ακόμα και του Ερντογάν, αλλά και όλων των αξιωματούχων του τουρκικού καταστημένου. Ουσιαστικά προσπαθεί και με τη διπλωματία της να αντιστρέψει τα πράγματα και να πει ότι η Ελλάδα είναι επιτιθέμενη, η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες. Έχουμε δηλαδή μια επίθεση εμβόλυσης της ύλης. Διπλωματική, σε επίπεδο μεταναστευτικού, σε επίπεδο απειλών χρήσης βίας. Συνεπώς χρειάζεται μια πολύ υψημένη επαγρύπνηση. Εμείς τι έχουμε κάνει? Ουσιαστικά αυτό που έπρεπε να κάνουμε, διατηρώντας πολύ υψηλή την αποτρεπτική μας αξιοπιστία, πολλαπλασιάζοντας τις συμμαχίες μας, γιατί αυτός είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος και το βλέπουμε αυτό και με την αυξημένη, αν θέλετε, και πολύ πιο αναβαθμισμένη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουμε αυτό με την συμφωνία με τη Γαλλία, με τον άξονα Ισραήλ-Κύπρο-Αιγύπτου. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε την αποτρεπτική μας αξιοπιστία και να δημιουργούμε αυτά τα διπλωματικά ερίσματα τα οποία μας επιτρέπουν να αποκρούσουμε αυτή την τουρκική επιθετικότητα και αυτόν τον τουρκικό επεκτατισμό. Η πολιτική Τραμπ άφησε ένα κενό σε σχέση με την εξουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι προσπάθειες που κάνει ο Biden και από εδώ και πέρα και σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές, βλέπετε να ισχυροποιείται ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή ή θα ξαναζήσουμε μια, εγώ το λέω αν μου επιτρέπετε, σε εισαγωγικά διαφορία για τα δεδομένα της περιοχής? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η Αμερική έχει μια αυξημένη παρουσία πλέον στην επικράτειά μας, με την μορφή βάσεων, με την μορφή στρατιωτικής συνεργασίας και ούτω καθεξής, που αυτό καθεαυτό αποτελεί μια αποτρεπτική δύναμη από μόνο του. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχει ακόμα στο αμερικανικό κατεστημένο η άποψη ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε η Δύση συνολικά να μην την χάσει τελείως την Τουρκία. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε την Τουρκία σε μια δυτική τροχιά. Και αυτό έχει παρουσιάζει ένα πρόβλημα για μας, γιατί ενίοτε εμφανίζεται η Αμερικανική συναντηρή μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Το είδαμε και στην τελευταία δήλωση Πλίνκεν, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν μια δήλωση ίσων αποστάσεων, η οποία ουσιαστικά εξίσωνε τον θήτη με το θύμα. Άρα λοιπόν η πρόκληση για τη διπλωματία μας είναι ακριβώς να καταδεικνύουμε σε κάθε διεθνές φόρουμ αλλά και σε κάθε σύμμαχό μας ότι εδώ η Τουρκία είναι ο επιτιθέμενος, η Τουρκία είναι η αναθεωρητική δύναμη, η Τουρκία ακολουθεί πολιτικές Πούτιν και συνεπώς η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι απαράδεκτη. Δηλαδή θα πρέπει με κάθε τόνο να δοθεί στην Τουρκία να κατανοήσει ότι οποιαδήποτε απόπειρα αναθεώρηση του status quo στην περιοχή δεν θα είναι αποδεκτή από την Δύση συνολικά.